θεατές και δίνοντάς τους το αίσθημα της χαράς και της λύτρωσης. Θέλω να πω ότι η παράσταση αυτή έχει ως χαρισμά της ακριβώς αυτή την επικοινωνία και αυτή την ζωντάνια που δίνει στο κοινό. Υπάρχουν κάποια βρήματα από συνεχιστικής πλευράς τα οποία έχουμε φροντίσει να εντάξουμε στην παράσταση, τα οποία στηρίζουν το κείμενο του Ρίτσου, το αναδεικνύουν και νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα θα αποζημιώσει τους ανθρώπους που θα έχουν δει την παράσταση. Δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί τα περισσότερα νομίζω θα είναι και πολλά. Ελπίζω ο κόσμος να δει την παράσταση και να καταλάβει. Η πρωταγωνίστρια είναι η κυρία που είναι εξ αριστερών μου, η κυρία Γιωγαρούδη, και η κυρία Νύχτα, η οποία έχει το alter ego της πρωταγωνίστριας με ένα σκηνοθετικό έργο που έχουμε κάνει. Φυσικά υπάρχει ο ωραίος νέος, ο οποίος είναι η αφορμή για να ξετυλιχτεί ο μονόλογος της ηρωίδας. Όλα αυτά επί σκηνής, 50 λεπτά είναι η παράσταση, νομίζω θα είναι 50 λεπτά μαγείας, υποκριτικής, έντονης έτσι, αφοσίωσης του κοινού στην παράστασή μας. Και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι θα περάσουμε μια ωραία ανάλαφρη δροσερή, αλλά ταυτόχρονα και τη βραδιά. Τι μαγείας μήνυμα? Εγώ βρίσκομαι στη θέση να απαγγείλω θεατρικά τη δύση του Ρίτσου. Είναι ένα μεγάλο και δύσκολο εγχείρημα για μένα. Με έσπρωξε ο Σπυράκης αυτό το εγχείρημα. Εύχομαι να καταφέρω να ακουμπήσω έστω και επιδερμικά το συναισθηματικό κόσμο των θεατών, όπου μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα από το σπαραχτικό λόγο του Ρίτσου μιλάει για τη μοναξιά, μιλάει για τη ζωή που λιγοστεύει, για τις μικρότητες, για τις φιλοδοξίες μας και για την περιβαλιά της ζωής. Εύχομαι να τα καταφέρω. Ήταν ένα πραγματικά ωραίο ταξίδι που έκανα με τον Σταύρο, ψηλαφώντας λέξη-λέξη, στίχο-στίχο, τη συναισθηματική κατάσταση αυτής της γυναίκας. Και τον ευχαριστώ για το ταξίδι που κάναμε αυτούς τους προσμήνους. Και είναι μια έργα που φέρνει κατάσταση αυτή την ιστορία. Δεν το λέω ότι είναι φέρνει κατάσταση, αλλά ωστόσο είναι πολύ, πάρα πολύ ευχάριστο και δημιουργικό όλο το βήμα και νομίζω ότι θα σας ενημίσει και θα σας αρέσει και εσάς. Παραστάσεις ποτέ είναι. Μας τα είπες λιγάκι καταπληκτικά ή όχι? Έχετε δίκιο, είναι κάπως έτσι, αλλά αυτή είναι η ζωή όμως. Εγώ επιτρέπετε μια παρατήρηση. Καταρχήν να πω ότι δεν είναι έτσι ένα ισχυρό βήμα κατάθλιψης που δημιουργείται. Η παράσταση λυτρώνει μέσα από τη λειτουργία της, από τον πόνο και το σπαραγμό της συγκεκριμένης κυρίας, που κατά τη γνώμη μας θα καθυλώσει το κοινό, γιατί είναι τέτοια η δομή της παράστασης, φτάνει στη λύτρωση. Λύτρωση, ξέρετε, και χαρά έχουμε όχι μόνο από την κωμωδία που μας έρχεται το γιο κλπ. Έχουμε και από άλλους δρόμους. Εμείς θα πάμε στη λύτρωση και στη χαρά του θεατή από αυτό το δρόμο. Και νομίζω ότι η παράσταση αυτό ακριβώς τεκμηριώνει με τη λειτουργία της. Και μιας και κάναμε αυτή την παρέμβαση, θα ήθελα να ευχαριστήσω. Και είμαι πάρα πολύ συγκινημένος που αναφέρομαι σε αυτό. Ένα μεγάλο δάσκαλο του θεάτρου στοιχείο, αλλά και πανελλήνια και πανευρωπαϊκή και γιατί και παγκόσμια. Το δάσκαλό μου, γιατί μου τον Αβελιώτη. Πάνω στις δασκαλίες του οποίου τις υλοθεσίες, τις διδαχές, είναι βασισμένη η σημερινή παράσταση. Η ξεχωριστή δύναμη του λόγου που ο Δήμος με τόση αγάπη μας δίδαξε είναι το κυρίαρχο στοιχείο της παράστασης και αναφέρεται μέσα από αυτό στον πληθυσμό της κυρίας. Δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην ηρωίδα, στη σχέση της με το σπίτι και όλα αυτά τα οποία πρεσβεύει περνώντας μέσα από τον δρόμο αυτό και φτάνοντας στους θεατές. Κλείνοντας να ευχαριστήσω και το Σύλλογο Στενοχώρη για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει, να πω ότι η συνεργασία είναι άψογη με όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τον Πρόεδρο, με την κυρία Σαλαγάρα, την κυρία Καλαιώδη, την κυρία Κιάννου που έχω δίπλα μου, την κυρία Τασάν, την υπεύθυνη θεατρικού, με όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Και φυσικά να ευχαριστήσω τα μέλη και τα παιδιά του Θεατρικού Εργαστηρίου,
και αυτά που παίζουν στην παράσταση και αυτά που δεν παίζουν στην παράσταση, γιατί η ομάδα είμαστε όλοι. Αν είσαι αυτά που παίζουμε τώρα ή σε άλλη παράσταση, για την υπομονή, για τον κόπο, για την αφοσίωση και για όλα αυτά τα πράγματα που τολμήσαμε μαζί και έχουν την εμπιστοσύνη σε μένα να τα τολμήσουν και να τα γευτούν. Πότε είναι οι παραστάσεις? Οι παραστάσεις είναι το Σάββατο και την Κυριακή στις 9.30 στον χώρο των Παλαιών Πλεισταριών στον Εχώριο. Νομίζω ότι είναι ένας χώρος ο οποίος με την παράσταση αναδεικνύεται. Η φιλοδοξία του συλλόγου, αλλά και η μόνη, είναι να αναδεικνύουν μέρη πολύ έτσι ξεχωριστά, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα από κόσμους που θέλουν να τα γνωρίζει στον Εχώριο και να αναδεικνύει τη ξενομία της περιοχής και να την γνωρίσει καλύτερα από κόσμο.